λοιπόν ο μεγάλος θανατικός. 40 χρόνια συγγραφικής πορείας. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο, 1981. Τότε δεν περνούσε από το μυαλό ότι εγώ θα έγραφα πεζογραφία. Έγραφα λίγο-λίγο αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν γραμμένο σε ένα γκροτέσκο ύφος, αφού σκεφτείτε, ο ήρωάς μου είναι ένας νεαρός που του κόβουν τα πόδια, του κόβει τα πόδια ένα αυτοκίνητο και μάλιστα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Οπότε η Αρχιεπισκοπή την υιοθετεί, του κόβει αποζημίωση, αλλά ο νεαρός αναπτύσσει πάλι μια μεταφυσική περίεργη για να επηρεάζει τους απέναντι. Αλλά υπερασπιζόμενος αυτή τη φορά την ηθική του κακού. Αυτό είναι το μότο του βιβλίου. Εδώ λοιπόν γράφτηκε το πρώτο βιβλίο τότε. Εγώ για πλάκα το έγραψα. Δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα θα είχε συνέχεια για τα επόμενα 40 χρόνια και μάλιστα τελειώσω μάλλον γράφοντας τέτοιου είδους πράγματα. Ο μεγάλος θανατικός τώρα κυκλοφορεί ξανά από τη Διόπτρα με σκίτσα, έτσι μια επαιτειακή ας πούμε έκδοση του Θανάση του Δήμου. Ένας πολύ ενδιαφέρον σκητσογράφος με τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί. Λοιπόν, αυτός ήταν ο μεγάλος θανατικός. Υπάρχει πολύ θανατικό, διασκεδαστικός βέβαια θανατικός, εγώ περνούσα θαύμα. Και γι' αυτό τον διάβαζα σαν να έκανα νούμερα σε φίλους δημοσιογράφους, ηθοποιούς και άλλους φίλους που ερχόταν τότε τα παλιά χρόνια, πριν από 40 χρόνια, στο σπίτι μας. Τώρα ζω σε αυτό το φρικτό δρόμο με το όνομα του Κλεμανσό. Παρακμιακός όπως και εγώ, γεμάτος από γιοταχή και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Πού και πού ατενίζω τις κοιλώτες της απέναντι, μια λουρίδα η καθεμιά, σαν μαύρα έντομα, πάντα μαύρο είναι το χρώμα, τόσο που ξεγελιέται η Κάντο Χενεράλ και θαρεί ότι ο καλός αέρας της οδού Κλεμανσό θα τη φέρει πάνω στα τρυφερά της φύλλα και θα τη καταπιεί. Η Κάντο Χενεράλ είναι ένα δημοκρατικό σαρκοφάγο φυτό, ένα από τα πρώτα μου δημιουργήματα στο σπίτι που μένω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Κάντο, έτσι τη φωνάζω χαϊδευτικά, ξεκίνησε σαν αθώα αροκάρια για να εξελιχθεί αργότερα σε εντομοφάγα, εξού και νοσταλγία για τις κοιλώτες έντομα, και πιο μετά σε μπριζολοφάγα, σε μπιφτεκοφάγα, ώσπου να φτάσει στον τελικό της σκοπό και να αρχίσει να γεύεται ανθρώπινη σάρκα, αυτιά ή και μύτες ηλίθιων ρομαντικών.